Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και θα είμαστε εδώ σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με το ξεσηκωμό και την ενημέρωση των εργαζομένων. Εγώ θα σας μιλήσω για τις αστικές συγκοινωνίες. Δύο πραγματάκια που πρέπει να ξέρετε, γιατί με αυτά που ακούμε από τα μέσα μαζικής τρομοκρατίας, παύλα ενημέρωσης, το μόνο που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι απαξιώνουν το συγκοινωνιακό έργο που με νύχια και με δόντια το κρατάμε ζωντανό, παρόλο που έχουν να γίνουν προσλήψεις, κρατήστε το αυτό, από το 2008. Στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών, θα σας μιλήσω για το χώρο των τρόλεϊ που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το 2008 ήμασταν 1.080 οδηγοί και σήμερα απαριθμούμε 380. Έχουμε 280 ετοιμοπόλεμα οχήματα σε αρίστη κατάσταση στα μαξουστάσια και κυκλοφορούν γύρω στα 95% οχήματα. Το καλοκαίρι, για να μπορέσουν να πούνε τα ψέματά τους δημόσια στα κανάλια και στον κόσμο για να ενημερωθούν, είπαν ότι θα κυρωθούν οι άδειες. Ποιες άδειες. 360 εργαζόμενους κοστάνε μέχρι σήμερα 6.500 κανονικές άδειες. Έχουμε βάλει πλάτη, δυστυχώς το λέω αυτό, για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα στο συγκοινωνιακό έργο. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε το χειμερινό πρόγραμμα των δρομολογίων. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και παρόλα αυτά προωθείται το σχέδιο να μπουν μέσα ιδιώτες, να απαξιωθεί το συγκοινωνιακό έργο το δικό μας και να μπουν μέσα ιδιώτες και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τα οχήματα, ειδικά των τρόλεϊ μέσα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, αν είχαμε 200 με 300 οδηγούς, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε άνετα μαζί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα οχήματα να διευκολύνουμε το συγκοινωνιακό έργο. Δεν συζητάμε για COVID και αυτά. Τα μέτρα που είναι ημίμετρα, όταν λέμε ημίμετρα, ποτέ μέσα στα οχήματά μας δεν κρατήθηκε αναλογία επιβατών. Υπάρχει μεγάλος και τρομερός κίνδυνος και εν ώψη του χειμώνα. Αλλά πιστέψτε με, εγώ δεν πιστεύω ότι κινδυνεύουμε τόσο πολύ από το COVID, αλλά πιο πολύ από τα μέσα μαζικής τρομοκρατίας. Πρέπει να ενημερωθεί όλος ο κόσμος το τι γίνεται, να μην μας πιάσει αυτός, να μην μας τον πανικό που μας πήρουν και το φόβο. Αυτό πρέπει να φύγει από μας. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Δεν γίνεται εργαζόμενοι να πηγαίνουν να πιάσουν δουλειά και να φοβούνταν αύριο το πρωί έχουν δουλειά ή όχι, είναι κλειστή η εταιρεία. Δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μας την εταιρεία, που υποτίθεται μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά γενικότερα για όλο τον κόσμο. Άρα για μένα το βασικότερο είναι η ενημέρωση και δράσεις σύντομα και γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.